Ευνόησε η Λιόλου στη ημέρα τις εορταστικές αγορές. Με σύμμαχο την καλή διάθεση, πολλοί ήταν εκείνοι που έκαναν τη βόλτα τους στα καταστήματα του Ηρακλείου, προκειμένου να ψωνίσουν τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, αλλά και δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Πραγματικά χαίρομαι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ευτυχισμένο το νέο έτος. Και να βλέπουμε τα μαγαζιά μας γεμάτα όπως είναι σήμερα. Και τις καφετέρειες γεμάτες και τα μαγαζιά. Και να υπάρχει δουλειά για όλο τον κόσμο. Έτσι ξεπερνιέται η κρίση, πιστεύετε? Δεν ξεπερνιέται, αλλά τουλάχιστον επειδή είναι και γιορτές, ξεχνιόμαστε. Παρά την κρίση, υπάρχει πολύ διάθεση για ψώνια, για τραγούδι, για χαρά. Ποια κρίση βλέπετε στη κρίση? Εγώ δεν βλέπω κρίση. Είναι όλοι έξω και ψωνίζουν και περνάνε τέλεια. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Υπάρχει διάθεση στον κόσμο για ψώνια, για... Από ό,τι βλέπετε γίνεται χαμός, είναι όλα καλά. Πάντα το Ηράκλειο έτσι είναι, δεν μας απογοητεύει ποτέ. Παραμονή Χριστουγέννων, μια ημέρα διαφορετική από όλες τις άλλες, αφού ο καιρός σήμερα θυμίζει καλοκαίρι. Ο κόσμος ξέχασε για λίγο τα προβλήματα της καθημερινότητας και κατέκλυσε το Ηράκλειο για ψώνια και διασκέδαση. Καφέ και εστιατόρια στο κέντρο της πόλης βούλιαξαν από κόσμο, ο οποίος απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης. Ειδικά τις μεσημεριανές ώρες δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα. Περνάμε εορταστικά πολύ, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Ένας καφές, ένα ποτό μπορεί να αλλάξει το κλίμα της μιζέριας που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, χρόνια πολλά. Υγεία, ευτυχία. Λεφτά μπορεί να μην έχουμε, αλλά έχουμε καλή παρέα. Χρόνια πολλά σε όλους. Για να περνάμε καλά και με αυτά που ήδη έχουμε. Η οικονομική κρίση φαίνεται πως δεν επηρέασε αρνητικά το ηθικό των Ηρακλειωτών, οι οποίοι σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τα καθημερινά προβλήματα έκαναν τη βόλτα τους στους στολισμένους κεντρικούς δρόμους, χαζεύοντας τις βιτρίνες των καταστημάτων. Οι απαραίτητες αγορές έγιναν μέχρι εκεί που επέτρεπε η τσέπη του καθενός. Περπατώντας στον δρόμο, απολαμβάνοντας το Ηράκλειο στο κέντρο, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία γενικά ο κόσμος να ξεχαστεί από τα προβλήματά του. Τα Χριστούγεννα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και μετά τα Χριστούγεννα αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα πιστεύω ότι θα έρθουν σιγά σιγά. Δρόμοι και πεζόδρομοι από το πρωί πλημμύρισαν από κόσμο με την εορταστική ατμόσφαιρα να κυριαρχεί και τις ευχές για υγεία και αισιοδοξία να δίνουν και να παίρνουν. Τι να πω, υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι θέλει ο καθένας να το εύχομαι προσωπικά.